Έχουν μπει ήδη στο καλοκαίρι. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε κανονικό καλοκαίρι πλέον στην Κρήτη. Ε, αυτό που δυστυχώς φοβόμαστε λίγο πολύ έγινε. Έχουμε στους παλιούς αγωγούς της, τη λύσου του Θράψανου και των Μαλίων, οι οποίοι είναι αγωγοί του, της δεκαετίας του 60 και του 70, έχουμε αρκετά προβλήματα. Είχαμε τρία προβλήματα συνεχόμενα την προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αυτό δημιουργήσαν κάποια, κάποια θέματα σε περιοχέ όπω είναι στην περιοχή του Ατσαλένιου, τη περιοχή Συνάνη, τη Φορτέτα, Πατέλε ε, και στην περιοχή του, της Ηρακλή, είναι στο κορόι Μαγαρά. Ε, αυτά έχουν αποκασταθεί τώρα και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε ξανά μαζί αυτά τα προβλήματα, αυτά τα σπασίματα μάλλον που είναι σε αυτού του αγωγού, διότι αυτά δημιουργούν Πρόβλημα διότι αναγκαζόμαστε επειδή είναι μεγάλη αγωγή, παλιά αγωγή, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε για μία μέρα για να μπορέσουμε να γίνουν οι αποκατάσταση της ζημιάς, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι που έχουμε μεγάλε καταναλώσει μετά να έχουμε σοβαρό πρόβλημα αποκατάστασης της ιδροδότησης. Αυτό μας απασχολεί. Ποσοτικά υπάρχει το νερό. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς, θα, πώς αυτοί οι αγωγοί θα τα απεξέλθουν στο μεγάλο φορτίο και όταν χρειαστεί να δώσουμε όλο το νερό το οποίο έχουμε στην περιοχή, αυτό, στην περιοχή της Τηλής, της Χέρης, των Μαλλίων και στην περιοχή του Θραψανού. Οπότε μια εκτίμηση σας είναι για το καλοκαίρι που υπάρχει υψηλή ζήτηση τώρα νερού. νερό. Ναι, στην εκτίμηση ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε. Αν δεν έχουμε τα προβλήματα αυτούς, τους παλιούς αγωγούς, Πάντα τα προβλήματα συνήθω παρουσιάζονται στι πρώτε μέρε, διότι αυτή η αγωγή ήταν και σταματημένη. Δηλαδή την προηγούμενη του είχαμε τέσσερα χρόνια να τον, να τον δουλέψουμε, λόγω ότι περνάμε ενώπιον από τον Αποσελέμι. Οτι ευελπιστούμε τον Αποσελέμη, οτι τώρα θα βγουν τα προβλήματα και ότι το καλοκαίρι δεν θα έχουμε τόσο συχνά προβλήματα, τόσο ώστε να κάνουμε τι διακοπέ. Ποσοτικά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στι ανάγκε τον επόμενο δύο μήνων, που είναι οι δύσκολοι μήνε, Ιούλιο-Αύγουστο. Για να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα και περιορισμού στην κατανάλωση.